Το Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος είναι στο... ακριβώς είναι στο πέραμα με όλα όσα ακούγεται για τις αυξήσεις του έμφυα μέχρι και 27% σε αρκετούς δήμους. Σε περιοχές φτωχές. Όπως αυτή σε που βρισκόμαστε περιοχές. Τώρα. Στο είναι ο Γιώργος στο πέραμα. Έλα, Γιώργο. Ναι, σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία όπου οι εκτιμητές θα δώσουν τις προτάσεις τους στο Υπουργείο Οικονομικών για τις νέες αντικειμενικές αξίες, οι οποίες οι αυξήσεις, όπως είπατε, θα φτάνουν το 27%. Οι τιμές ζώνης οι κατώτατες θα φτάσουν σε περιοχές όπως είναι το Πέραμα, από τα 600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στα 800. Μάλιστα. Το οποίο θα φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις και η κλίμακα του έμφυα θα ανεβαίνουν οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές κλίμακα στον έμφυα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο. Οι δήμοι, μόνο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μιλάμε για 86 δήμους, οι οποίοι ενδεχομένως, αν αυτές οι πληροφορίες επαληθευθούν, θα δουν αυτού τύπου τις αυξήσεις. Και εκατοντάδες άλλοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Εμείς μιλήσαμε εδώ. Μίλησες εκεί με κόσμο, έτσι, Γιώργο. Έτσι, οι οποίοι μας μετέφεραν μια εικόνα που λίγο πολύ τη γνωρίζουμε, πολύ δύσκολη. Υπάρχει υψηλή ανεργία συγκεκριμένη περιοχή. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, οπότε δυσκολεύονται ήδη να ανταπεξέλθουν. Ενδεχόμενη αύξηση θα κάνει τα πράγματα, όπως λένε, ακόμα χειρότερη. Αφόρητα, πολύ πιο δύσκολα. Αφού ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, να παρακολουθήσουμε όσα είπαν οι πολίτες στην κάμερα του Sky. Η γνώμη μας είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην τσέπη μας. Και η τσέπη μας λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν μένει φράγκο. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, είμαι στο σχολείο του Περάματος και ο μισθός έχει μειωθεί 60%. Μας τα παίρνει εφορία συνέχεια τα λεφτά. Εγώ δεν βλέπω καμία μείωση ούτε σε έμφυα ούτε τίποτα. Τώρα δεν ξέρω τι εξαγγέλλεται. Αλλά μέσα εμείς πολλά ακούμε, λίγα βλέπουμε. Σημασία έχει ότι εμένα, εγώ βλέπω ότι ο μισθός μου δεν μου φτάνει ούτε στο 15 μέρο. Αυτό. Συνταξιούχος άνθρωπος. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε και αυτό που πληρώνουμε τώρα. Πληρώσουμε και παραπάνω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα πληρώσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, να σας πω. Είναι, μας έχουν καταντήσει, μας έχουν φέρει στο αμήν. Αναγκαστικά και εμείς θα το πληρώσουμε. Τι να κάνουμε, εφόσον ο λαός το πληρώνει, όλες θα πληρώσουμε κι εμείς. Επόμενο είναι. Αυτοί από τότε που μπήκαν απάνω συνέχεια αυξήνουμε. Βαριέσαι. Τη βγάζουμε. Αντέχουμε, δεν αντέχουμε, τις υποχρεώσεις μας είμαστε εντάξει. Όχι μόνο δεν αντέχει εδώ, υπάρχει η ανεργία, έχει φτάσει στο 90% στο Πέραμα. Από τα παλιά τα χρόνια δεν αντέχει εδώ ο κόσμος. Από τότε που η επισκευαστική ζώνη έχει νεκρώσει, από τότε όλος ο κόσμος εδώ υποφέρει, γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι τεχνικοί και εργαζόμενοι στη ζώνη. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει, αν θα γίνει και αυτό. Συν τις κομμένες συντάξεις του Ιανουαρίου. Καταστροφή μεγάλη, αγόρι μου. Πολύ καταστροφή.